Ο Άρης έκανε για άλλη μια φορά αυτό που λέμε εδώ και 2 χρόνια. Δηλαδή, το 90% του παιχνιδιού παίζεται από τη μία περιοχή στην άλλη, δηλαδή σε 60 μέτρα. Το 10% του παιχνιδιού παίζεται στις μεγάλες περιοχές. Λοιπόν, στο 90% του παιχνιδιού ο Άρης ήταν πολύ καλύτερος από την ΑΕΚ. Είχε καλή κίνηση, είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας, αυτό που κάνει μια χαρά εδώ και 2 χρόνια. Επειδή οι Αριανοί ψάχνονται να βρουν τι φταίει, τι δεν φταίει, εγώ θα τους πω ένα πολύ απλό πράγμα. Δείτε στο 10% τι συμβαίνει. Δηλαδή, δείτε τη συμπεριφορά της ομάδας σας όταν επιδίδεται και τη συμπεριφορά της ομάδας σας όταν μείνετε στις μεγάλες περιοχές. Πώς διαχειρίζεται ο Άρης δηλαδή την επιθετικότητά του στη μεγάλη περιοχή και πώς διαχειρίζεται την άμυνά του όταν είναι η μπάλα στη μεγάλη περιοχή τη δική του. Ιδιαίτερα το τελευταίο, ο Άρης από πέρσι έχει μεγαλύτερο πρόβλημα στην άμυνα και αυτό οφείλεται και σε τακτικό επίπεδο αλλά και σε ατομικό επίπεδο και το εξηγώ. Πέρσι με τον Πάγεβιτς έπαιζε με 3 αμυντικά χαφ, με Γιάχιτς στο ρόμβο, Γκαρσία Νεμπεγκλέρα στα καλά τους και τον Ίβιτς στην κορυφή του ρόμβου, αντίθετα. Τώρα παίζει με 2 αμυντικούς χαφ, Βιτόλο Νεμπεγκλέρα και χθες έπαιξε μόνο με 1 αμυντικό χαφ ουσιαστικά. Ένα είναι αυτό. Μεσοαμυντικά λοιπόν ο Άρης αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα όταν ο αντίπαλος έχει μια υποτυπώδη ομάδα, έχει μια καλή ομάδα στον χώρο του κέντρου. Το άλλο είναι ότι το κέντρο άμυνας του Άρη αντιμετωπίζει προβλήματα ιδιαίτερα στον αέρα. Αλλά και στη φάση του δοκαριού της ΑΕΚ, ο ένας σέντερ μπακ με τον άλλο ήταν στα 30 μέτρα, 25 μέτρα, να μην πω παραπάνω και υπερβολικός διαφορά. Επίσης, ό,τι χτύπημα φάουλ γίνεται στον Άρη, κόρνερ, στημένο κατά του, αν δημιουργείται μια αναμπουμπούλα, δημιουργούνται προβλήματα, δημιουργείται αναστάτωση. Αντίθετα, για άλλη μια φορά, ο Άρης όσα στημένα χτυπήματα κέρδισε, έκανε, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει οποιαδήποτε μορφή πίεσης, αναστάτωσης, όχι ευκαιρίας, υποψίαν ευκαιρίας. Οι διαιτητές στον Πασινά χαρίζονται, το φέρονται πάρα πολύ καλά για το Euro που μας έβαλε το 2004. Στο πειθαρχικό κομμάτι δικαιούται ο Άρης να φωνάζει για την πέμπτη του Πασινά του Πιλιάτσικα, όπως και για το Λέμπο, η δικαιούται να φωνάζει η ΑΕΚ. Πιστεύω το γκολ του Άρη είναι κανονικό και το πέναλτι που ζητάει ο Άρης δίδεται, διότι υπάρχει επαφή, τράβηγμα του καφέ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Στην Ευρώπη τα δίνουν. Στο Καρβιολίκι του ελληνικού πρωταθλήματος δεν τα δίνουν. Ευχαριστώ.